Γεια σας, ένα ακόμα βιβλίο ξεκινάει στην πόλη της Λευκάδας αυτή τη φορά. Τη Λευκάδα, όπως είναι Κέρκυρα ή Κέρκυρα, Ζάκυνθος ή Ζάκυνθος που έχετε δει σχετικά πρόσφατα στο vlog, αλλά και φαϊνότερο στ' όλοι. Η φορά. Εντάξει, καλή πόλη. Είπαμε στο office, βέβαια, έβγαλε ήλιο επιτέλους. Δηλαδή έβρεχε, πριν έβρεχε αρκετά. Είμαστε στην περίοδο πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, που δεν ξέρετε σε τι φάση βρίσκονται αυτά, σε τι περίοδο. Όλα αυτά τα πολεμικά. Ιόνιο νησιά λοιπόν, δεν είμαστε. Αλλά είμαστε στο Ιόνιο Πέλαγος. Όσο κι αν ακούγεται περίεργο. Έτσι ένα μονοήμερο. Έτσι μια έμπνευση που είχα, λέω. Πάμε Λευκάδα, λέω, δεν πάω Λευκάδα. Ας πάω Λευκάδα. Ήταν μια περιοχή που δεν έχω έρθει να βάλω vlog, είχα πολλά χρόνια έρθει έτσι αλλιώς. Οπότε ναι. Όλα έτσι και ήταν κουτί. Έκατσαν έτσι ώστε να έρθω Λευκάδα. Εκεί στη γέφυρα θα θέλω ένα vlogάκι. Να πάω, αλλά λέω να αφήσω. Ίσως πάω μετά. Ωραία πόλη, δεν είναι άσχημη. Με τους μόνιμους κατοίκους δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν είναι άσχημη γιατί έχει αρκετές πόλεις κοντά. Μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά δεν ξέρω τώρα. Η μονίμερα μια χαρά είναι. Βέβαια, παρατήρησα περισσότερα μαγαζιά εστίαση κλειστά. Περισσότερα εστιατόρια, βέβαια, δεν είναι δηλαδή γιατί ακριβώς. Καφετέρειες ανοιχτές, περισσότερο εντάξει. Εκεί η γέφυρα πάει προ την Τουρκία, προ την Ελλάδα, δηλαδή είναι αλλαγή και νομού και περιφέρεια αλλά και γεωγραφικού διαμερίσματο. Τώρα πάμε στο πεζόδρομο τη Λευκάδα. Κεντρικό. Να εδώ. Να εδώ. Προχωράμε. Μαδούρι λίγο ήταν το νησί που είδαμε πριν. Στο προηγούμενο vlog. Σοφιός, Μαγνήσι, Ιθάκι, Κεφαλονιά, Πόρτο Κατσίκι, Εγκρεμνή. Έχει πίσω στο κάτι. Υπάρχουν πολλά και διάφορα ωραία πράγματα. Είναι ένα μαγαζί τουριστικό εδώ ανοιχτό. Περισσότερο στην περίμενα λίγο μεγαλύτερο το θυμόμουν. Μετά είναι βέβαια κάπως μεγαλύτερος. Πλαταίνει, αλλά εντάξει. Να και εδώ. Και οδεύουμε, κοντεύουμε, φτάνουμε στην κεντρική πλατεία τη Λευκάδα. Τη πόλη τη Λευκάδα για την ακρίβεια. Είναι αρκετά παραδοσιακά να πω την αλήθεια. Εδώ αμφισβητώ. Σε αποκριάτικο μου τη που κάτι και η διάθεση όλη. Εδώ. Ωραία, είναι πολύ ωραία. Φτάσαμε στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας. Κοιτάξτε εδώ. Μην ζήνει τίποτα τίποτα εγώ το ιδιαίτερο. Παρατημένα πράγματα γενικά. Αλλά λόγω της αποκράτηξης και της διάθεσης υπήρξαν εδώ κάποια διάφορα συμβάντα, γεγονότα, να φαντάσω κάτι τέτοιο. Δεν το διηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ωραία είναι γενικά. Βλέπετε εδώ. Καταπληκτικά εικόνες, καταπληκτικά πράγματα. Όλα χαρά, όλα καλά. Εδώ τι είναι, τύπου... Όχι, δεν μπήκα μέσα, σου δεν ακούγεται περίεργο. Αντιστάθηκα, θα αντισταθώ λοιπόν. Δεν θα μπω μέσα. Να πάμε λίγο πιο πέρα. Μετά θα τραβήξω κάποια την παραλία. Ένα φλογκάκι, μόνο το ίδιο, δεν όσο. Να πάμε τώρα πάμε. Φτάσε 4 λεπτά βίντεο ήδη. Χωράμε λίγο, τσίλπουξε εδώ. Και ξέρεις, μόλις άκουσα, δεν φτάνει στο Σταυροδρόμιο Μουσείο με το Άγγελο του Κελανού και, το... και ένα άλλο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το παραδοσιακό, κάτι τέτοιο. Ανοιχτό μαγαζί με σουβενίρς. Τώρα εδώ έχει μεγαλύτερη ποικιλία, αλλά δεν νομίζω να πάρω κάτι. Και τα μαγνητάκια εδώ. Ένα στρέψουμε εδώ. Κινηθούμε προς την παραλία. Μουσείο, φωνογράφο, ραδιόφωνο. Και λαϊκής παράδοσης, το θυμάμαι γι' αυτό. Να μπούμε. Πολλά νερά αυτό εδώ. Αποθεί. Δεν πειράζει, λογικά θα... λογικά. Το λογικά
Είναι σχετικό γιατί και πέρυσι είχα την εντύπωση πως θα έρθω καλοκαίρι Λευκάδα. Ένα μόνο ημέρα έτσι να τραβήξω κάποια πράγματα. Όχι αυτό το ξέρω, δεν είναι αυτό το λόγο. Είπαμε για κοπέ κανονικά. Για λόγου ψυχολογικού, ψυχολογικού, όχι για λόγου επαγγελματικού, να το πω έτσι. YouTube, αλλά δεν ήρθα. Οπότε και. Okay. Να δούμε εδώ τώρα να φάσουμε στην κατία, στην κατία. Ξανά. Και συνεχίζουμε. Να το καταλάβετε. Σε αυτή τη γέφυρα που σας είπα. Πέρασα. Ξέρω να έχει χειμουθάρι και πέτρες έχει. Παίζει να έχει χειμούς. Και από τους κάτω δεν έχει, οπότε τελικά μάλλον δεν έχει. Να εδώ. Και κατεβαίνουμε τώρα τη γέφυρα. Ήταν κάποιο θα τελειώνει αυτό το vlog. Στην πολιτευκά μου ζει. Κάποια άλλα μέρα, αλλά αυτό νομίζω είναι αρκετά για τέτοιο μήνα, για Μάρτιο, για πριν παραλία, την άλλη μέρα για πάλι παραλία εκεί. Κάποιο θα τελειώνει αυτό το vlog, ελπίζω να σας άρεσε πολύ. Κάντε like αν σας πέντε τότε. Ελπίζω τώρα πάντων να μου έχετε κάνει subscribe όσο δεν έχετε κάνει να κάνετε. Να τρεις 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 τ